Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Είμαι τελείως άβαφη, φοράω πιτζαμούλα. Όμως, αυτό το βιντεάκι, μόλις τώρα, είναι πολύ αυθόρμητο. Μου έδωσε μια ιδέα μια κοπέλα που είναι φίλη μου στο Facebook. Δεν θα πω το όνομά της γιατί μπορεί να μην θέλει. Μου μίλησε στο chat, μου είπε ότι βλέπει τα βιντεάκια μου και της αρέσουνε. Και είπε ότι της αρέσει το γεγονός ότι κάνω βιντεάκια για πολλά θέματα. Και σκέφτηκα ότι στο κανάλι μου τα ιατρικά θέματα τα έχουμε καλύψει. Δηλαδή, οπ, ποιος ήρθε στην κάμερα? Hello people, this is me and I'm Susie and I'm chilled. Να, το σουζονάκο μου, το σουζονάκι μου, το καλό μου. Να το σουζονάκι. Σουζί, πες γεια στην κάμερα, πες κοριτσούσι, γεια σας viewers. Να δε στείλουμε φυλάκια, δεν θες? Δεν θες? Εκεί, Σουζί, εκεί. Δες κοριτσί μου, εκεί. Α, μπράβο, εκεί. Τι έχει εκεί? Α, το κορίτσι μου το όμορφο! Α, το κορίτσι μου το καλό! Δες φυλάκια. Αχ, μωρέ, με δίνει φυλάκια! Εσείς που συγχαίνεστε να μην βλέπετε. Με δίνει φυλάκια, μ' αγαπάει το κορίτσι μου. Λοιπόν, όπως έλεγα, τώρα θα φρίξουν με κάτι άλλο που με έχει γλύψει η Σούζη. Θα πάω πληθώ, εντάξει, θα πάω να απολυμανθώ. Κορίτσι μου! Λοιπόν, η Σούζη είναι η καλύτερη στον κόσμο. Μόλις άρχισε να βρέχει, τρελάθηκε να γαβγίζει. Γαβγού. Και εγώ δεν ήξερα γιατί γαβγίζει. Αλλά θυμήθηκα ότι είχα αφήσει τις κουβέρτες έξω να αεριστούν. Και πήγα και τις μάζεψα και τώρα σταμάτησε να γαβγίζει. Πόσο πολύ ζηλεύετε που δεν έχετε τέτοιο σκυλί να γαυγίζει όταν αρχίζει να βρέχει, να μαζέψει τις κουβέρτες σας. Η Σούζη μου είναι τέλεια. Και η Τζένι μου είναι τέλεια. Τζένι! Έλα Τζένι! Πού είναι η Τζένι? Πού είναι η Τζένι? Θα έρθει και η Τζένι τώρα, κοριτσιά. Περιμένετε, σας δείξω και τη Τζένι. Τζένι! Έλα να βγεις και εσύ στο φακό. Μη κοιμάσαι, μωρή κοιμήστρο. Να και η Τζένι! Να την η Τζενούλα! Τζένι! Τζένι! Η Τζένι έχει καλτσάκια! Τζενάκι μου! Το τζενάκι! Τον άρρωστο το τζενάκι! Να το! Τι είναι, δες και συνέρθεις πάνω με την Τζένι! Να το το τζενάκι! Να το! Να το το τζενάκι! Να το! Να το! Το τζενάκι είναι πολύ μικρό, κορίτσια, δεν καταλαβαίνει. Να το. Μισό λεπτό να τη βάλω να πατήσει κάπου και ας μας τα κάνει χάλια. Για να δείτε φατσουλίτσα. Χι. Τζένι. Δείξε τα καλτσάκια σου. Να τα καλτσάκια μου. Γεια σας. Δείξε το άλλο το καλτσάκι. Γεια σας. Γεια σας. Νιστάζω. Άφησέ με να κοιμηθώ. Ουφ, τι χαζό αφεντικό που έχω. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Η Σούζη άρχισε ήδη να διαμαρτύρεται κάτω. Άφησέ με να κοιμηθώ. Άντε να σε αφήσω να κοιμηθεί. Οχ, το κορίτσι μου. Να βάλει Σούζη Μανούλα τώρα. Θα το σύρει η Σούζη Μανούλα τώρα. Αν δεν πιστεύετε θα σας το δείξω. Λοιπόν, έλεγα ότι ιατρικά θέματα έχουμε κάνει. Μακιγιάζ έχουμε κάνει. Βιβλίο έχουμε κάνει. Και να πω ότι πώς θα γίνει. Συγγνώμη, ρίξε το δαχτυλίδι μου κάτω και να μην το φάει η Τζένι, το σήκωσε. Λοιπόν, να σας πω πώς θα γίνεται τώρα το θέμα με τα βιβλία. Επειδή είδα ότι σας άρεσε πολύ, τι θα κάνω.
Θα διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο. Θα γράφω στο description bar, στο description box, από κάτω δηλαδή, όλες τις πληροφορίες για το βιβλίο, που μπορείτε να το βρείτε online, διάφορα reviews, γενικά πληροφορίες, για να μην κάθομαι να αναλύω το τι λέει, το τι πραγματεύεται το βιβλίο, ποια είναι οι συγγραφές κτλ. Και είναι κουραστικό. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και να τα διαβάσετε μόνοι σας. Εγώ θα σας διαβάζω κομμάτια από το βιβλίο, ας πούμε, ή θα σας τα διαβάζω ή θα τα κάνω αυτόματα μετάφραση στα ελληνικά και θα τα σχολιάζω. Μετά εσείς από κάτω θα αφήνετε τα σχόλιά σας με το τι πιστεύετε για το κάθε βιβλίο και μετά εγώ θα κάνω ακόμα ένα βίντεο, το οποίο θα το βάζω ως video response και ως κανονικό βίντεο στο δεύτερο, που θα σχολιάζω τα σχόλιά σας το καθένα, για να μην κάθομαι και γράφω και απαντάω σε κάθε σχόλιο, γιατί πολλές φορές τα σχόλια είναι ας πούμε τα ίδια και είναι ας πούμε... είναι κάπως χαζό να κάθομαι να λέω το ίδιο πράγμα copy-paste, copy-paste, copy-paste. Οπότε θα κάνω μετά ας πούμε ένα video response με τα σχόλιά σας. Από εκεί και πέρα μπορεί να βγει ακόμα ένα video response και θα γίνεται έτσι συζήτηση. Λοιπόν, αυτό είναι για το πώς θα γίνονται τα βίντεο από εδώ και πέρα με τα βιβλία. Ένα αυτό. Επίσης, για τα ιατρικά θέματα, τα βίντεο θα γίνονται και βάσει request, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε τις πολυκιστικές οθήκες, αλλά θα γίνονται και βάσει καιρού και βάσει ας πούμε χρόνου, ας πούμε, ανάλογα με το τι πρόβλημα π.χ. παρουσιάζεται περισσότερο στο φαρμακείο ή σε εσάς αυτόν τον καιρό. Π.χ. τώρα, ας πούμε, μπορεί να πάτε στη θάλασσα, θα μιλήσουμε για αντιλιακά, για εγκάβματα, για τη φυσιολογία του δέρματος και αυτά. Θα κάνω και τέτοια βιντεάκια. Και βέβαια, επειδή εγώ διαβάζω, ας πούμε, θα τα κάνω με βάση τα βιβλία μου. Δηλαδή, όπως κάνω με βάση με αυτό το βιβλίο, τα ιατρικά θέματα θα τα κάνω κάπως έτσι, με PowerPoint presentation στο μυαλό μου ή στον υπολογιστή μπροστά που θα σας μιλάω. Είμαι ένα βιβλίο που θα τα κοιτάω οι σημειώσεις που θα έχω. Λοιπόν, ωραία, καλύψαμε και αυτό το θέμα. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον, αυτό που πιστεύω εγώ ότι θα κάνει τη διαφορά λίγο στο κανάλι. Λοιπόν, εγώ... θέλω να βάλω δύο ακόμα πράγματα μέσα στα βίντεό μου. Το ένα είναι... ask questions, δηλαδή ρωτήστε ερωτήσεις, και θα κάνω βίντεο τα οποία δεν θα λένε τίποτα ας πούμε το σημαντικό, αλλά θα λένε παραδείγματος χάρη ερωτήσεις νούμερο 1. Ας πούμε, αυτό είναι ένα τέτοιο βίντεο, ερωτήσεις νούμερο 1. Σε αυτό το βίντεο από κάτω, στα σχόλια, μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, και εγώ θα κάνω ένα βίντεο και θα απαντάω στις ερωτήσεις που θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνω βίντεο για να απαντήσω. Παραδείγματος χάρη, μερικές ερωτήσεις, ας πούμε, μπορεί να μείνουν αναπάντητες. Παραδείγματος χάρη, αν με ρωτήσετε τι χρώμα βρακί φοράς, δεν θα το απαντήσω. Μπορεί να το απαντήσω σε σχόλιο, να σας γράψω, ας πούμε, περτικαλί. Αλλά... ψέματα, δεν φοράω πορτοκαλί. Αλλά... μπορεί και να μην το απαντήσω καθόλου. Γιατί τώρα τι γίνεται. Με τη δουλειά που έχω και με το ότι... Δεν το λέω για να πενευτώ, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, σχολιάζετε αρκετές και καλά κάνετε και σχολιάζετε και μακάρι να σχολιάζετε και σχολιάζετε ό,τι σας κατεβεί στο μυαλό. Απλά τώρα, όταν να ξέρετε ότι θα σταματήσω να γράφω ευχαριστώ σε όσους μου λέτε, είσαι όμορφη, είσαι θεά, τέλειο, το βίντεο σου μου άρεσε και θα απαντάω μόνο σε ερωτήσεις. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί, ειλικρινά, εκτός του βαρέθηκα να λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ για αυτά που λέτε, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να το πω το ευχαριστώ. Εγώ απλά το κάνω γιατί εφόσον μπαίνετε εσείς στον κόπο να μου πείτε κάτι καλό, πρέπει και εγώ τουλάχιστον να μπω στον κόπο να σας απαντήσω. Είναι τυπική ευγένεια αυτή. Απλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, τυπική ευγένεια, αλλά λίγο πολύ μετά από ένα σημείο γίνεται και τυπικό και ανούσιο. Εννοείται ότι σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να. Αν μου πείτε ότι είμαι όμορφη, εννοείται ότι σας ευχαριστώ. Αν δεν απαντήσω, δεν σημαίνει ότι είμαι ψώνιο. Απλά θα προτιμούσα να. Αν θέλετε να γράψετε ότι είμαι όμορφη και ότι είμαι θεά και ότι είμαι η Αφροδίτη και η αναδυόμενη μέσα από το νερό και λέω και τι γκομενάρα είμαι και όλοι οι άντρες με θέλουν και ναι και αχ και α ναι, κάντε το.
Εντάξει, αλλά είναι πιο σημαντικό για μένα να απαντάω ερωτήσεις με πραγματικά, ας πούμε, ουσιαστικά προβλήματα που σας απασχολούν. Δηλαδή, και στα άλλα βίντεο υπάρχουν κοπέλες που θα με ρωτήσουν κάτι, ας πούμε, που πραγματικά πρέπει μια πληροφορία, πρέπει να τη δώσω. Και αν έχω να απαντήσω σε 150 μηνύματα να λέω ευχαριστώ, 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 εκείνη η πληροφορία θα αργήσει να απαντηθεί, ενώ αλλιώς θα απαντήσω μόνο εκείνο. Οπότε είναι και καλό και για εσάς, πιστεύω. Λοιπόν, τώρα, είπαμε, αυτό το βίντεο επειδή είναι εντελώς αθόρμητο, είναι εντελώς μη δομημένο, σας λέω ξανά, κάτω από αυτό το βίντεο μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Παραδείγματος χάρη, ερωτήσεις. Ελίνα, με παράτησε ο εγκόμενος. Τα είχαμε 6 χρόνια. Βρήκε μία άλλη. Τι να κάνω? Και εγώ θα κάνω ένα βίντεο που θα μιλάω για τα εγκομενικά, ας πούμε. Θα λέω ότι υπάρχουν αυτοί οι εγκόμενοι, άλλοι εγκόμενοι, παράλληλοι εγκόμενοι. Ή μπορείτε να κάνετε ένα άλλο βίντεο και να λέτε, Ελίνα, η μάνα μου με λέει τεμπέλα επειδή δεν σηκώνομαι το πρωί. Έχεις να μου προτείνεις κάποιο τρόπο να σηκώνομαι περισσότερο? Ή έχεις να μου προτείνεις κάποιο τρόπο να φύγω, να μην μείνω με τη μάνα μου? Άλλο πρόβλημα. Ελίνα, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει το οικονομικό και δεν μπορώ να βρω δουλειά. Έχω ψάξει εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Τι σκέφτεσαι πάνω σε αυτό το θέμα, τι θα μου πρότεινες να κάνω στο βιογραφικό μου, π.χ. Ή ας πούμε, Ελίνα, βλέπω ότι είσαι κορμάρα. Πώς διατηρείς αυτό το υπέροχο σώμα? Εντάξει, αυτό είναι ηρωνική ερώτηση, διότι ξέρετε όλοι ότι είμαι υπερτεμπέλα και ότι δεν κάνω γυμναστική. Αλλά άμα εσείς έχετε κάποιο θέμα, ας πούμε, γυμναστικής, εγώ θα πω, θα κάνω την έρευνά μου και θα σας πω, ας πούμε, ότι το καλό αυτό και αυτό. Ελίνα, ξέρεις πώς γίνεται το σουφλέ πατάτας? Θα ήθελα να μάθω. Θα σας πω βέβαια ότι δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, θα σας στείλω στην Άρδη με αυτή, ξέρω να μαγειρεύει. Αρτεμάκο, έπιασες δουλειά. Από ό,τι ξέρω από το βίντεο της Beauty with Artemy, ότι είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Οπότε ρωτήσεις μαγειρική στην Άρτεμι. Αν θέλει βέβαια και αυτή να κάνει τέτοιο βίντεο, Χιλιάδιο, Ελίνα πήρε ένα προϊόν και μου χάλασε. Δηλαδή, σε αυτά τα βίντεο με τις ερωτήσεις μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε. Μπορείτε ακόμα να μου κάνετε και προσωπικές ερωτήσεις. Ελίνα, γιατί τα δόντια σου είναι τόσο κίτρινα? Έτρωγες μήπως πίνεις πολύ καφέ και δεν θα βουρτσίζεις τα δόντια σου? Και τέτοιου είδους. Ή Ελίνα, πόσο χρονών ήσουν όταν έμαθες αγγλικά? Η Ελίνα, βλέπω ότι έχεις ένα πρόβλημα με ένα τικ, το έχεις ψάξει? Οτιδήποτε θέλετε, εντάξει, αρκεί να μην είναι πολύ κουλές οι ερωτήσεις σας. Ας πούμε του στυλ, Ελίνα, πόσο εκατοστά ανοίγει η κολοτρυπίδα σου? Συγγνώμη, αυτό δεν το είπα, δεν το ακούσατε, θα το σβήσω από το βίντεο. Όχι όμως, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα απαντήσω σε πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Μπορείτε να τις ρωτήσετε και θα σας πω μετά ότι δεν θα απαντήσω. Ό,τι θέλετε κάντε. Α, και μην με βρίζετε, ποιος με βρίζει, θα διαφορήσω. Αυτά. Όπως το κάνω στα ξένα κανάλια αυτό, Ask εκείνη, Ask την άλλη, και εγώ τώρα πλέον είμαι γκουρού και Ask Ελίνα. Και επίσης μια ιδέα, μην το πάρετε στα σοβαρά εντελώς. Φιλάει το σπίτι. Μπράβο, κορίτσι μου! Άντε, φτάνει, φτάνει τώρα, ναι. Άντε, του φιλάξω το σπίτι. Έρε, Σουζί. Λοιπόν, πείτε μου αν σας ενδιαφέρει η μάθητα για τα ταρό. Δηλαδή, δεν εννοώ να ρίχνω τις κάνεις για σας. Αυτό ξεχάστε το. Δεν πρέπει να ρίξω πασχέντες για εσάς. Ο μόνος τρόπος να ρίξω πασχέντες για εσάς είναι να με πληρώσετε. Αν με πληρώνετε θα το κάνω, αν δεν με πληρώνετε δεν το κάνω. Το λέω από τώρα για να είμαι ξεκάθαρη. Γιατί για να ρίξω πασχέντες για εσάς και να πω το μέλλον με τα ταρό, εγώ θέλω λεφτά. Δεν το κάνω τζάμπα. Γιατί άμα αρχίσω, θα θέλουν όλοι. Θα μου πει εντάξει, ψώνιο. Όχι, μου έχει συμβεί. Δηλαδή ξεκινά, ανοίγει μία και μετά θέλουν όλοι. Εγώ χωρίς λεφτά αυτό το κάνω. Να κάνω το χρόνο. Ρε Σούζι! Σουζί! Έλα εδώ! Αλλά αν σας ενδιαφέρει να μάθετε για το ταρό, θα τυχαίσω το γάιδαρο. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε για το ταρό, να μάθετε
Σουζί! 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 Έλα, κορίτσι μου, έλα, 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 έλα εδώ. Τι έχω εγώ για σένα? Τι έχω εγώ για σένα? Ω, η Σουζί θα το πάρει αυτό! Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει να μάθετε για τα ταρό, τι σημαίνει κάθε κάρτα, πώς μπορούμε να κάνουμε διάφορα σπρέτς, πείτε μου να τα βάλω και αυτό στο κανάλι μου, δηλαδή να κάνω και βίντεο περί χαρτομαντίας. Όμως, το λέω, μη μου πείτε να ρίξω πασχένσεις για σας. Εάν μου πείτε να ρίξω πασχένσεις για σας, θα κάνω λογαριασμό στο PayPal, θα με πληρώνετε 5 ευρώ την πασχέντζα και μετά θα ρίχνω. Και ακόμα και εσείς που θέλετε να μην πληρώσετε 5 ευρώ, μην το κάνετε, μην το κάνετε, μην με βάλετε σε αυτόν τον πειρασμό να βγάλω μαύρα λεφτά. Αλλά θα μου πείτε να σας πω κάτι, βλέπετε το βίντεό μου, γιατί έτσι όπως πάμε, θα φαλυρίσω εντελώς και θα αναγκαστώ να βγάζω λεφτά μέσα από το YouTube και να ρίχνω πασχέντες. Τέλος πάντων, Madame Elena αντί για Madame Zaira. Τέλος πάντων, πείτε μου αν σας ενδιαφέρει. Αν δεν σας ενδιαφέρει και τα θεωρείτε αυτά μπούρδες, δείτε το απλά, όχι ως χαρτομαντία, δείτε το απλά ως μια συμβολική αντιμετώπιση της projection of thoughts, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, και of the subconscious in our human minds. Καταλάβετε τι εννοώ? Ξέρω ότι σε αυτό το βίντεο δεν βγάζω νόημα, αλλά μόλις έχω ξυπνήσει, έχω πιει like στο καφέ, χτες ξενύχτησα, είμαι σας κατά. Αλλά επειδή θέλω τα βίντεο μου να είναι άμεσα, εδώ και 17 λεπτά ακριβώς σας λέω μπούρδες. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αυτό είναι ένα Ask Elena βίντεο. Ερωτήσεις από κάτω, σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάνω το επόμενο βίντεο. Είναι το video response για το βιβλίο No Time To Lose. Φιλάκια, γεια σας! Bye!